Συνεχίζονται οι προσπάθειες από τοπικούς συλλόγους του Βορείου Εύρου με σχετικά αιτήματά τους και προς την περιφέρεια για την πιθανότητα διαίρεσης των δύο και την πιθανότητα διαίρεσης σε δύο της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου από το Σουφλί, το Διδημότυχο και την Ορεστιάδα και την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Εύρου από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Επειδή ακριβώς η μόνη αναπτυξιακή ενέργεια που έχει γίνει στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια είναι αυτό το kit. Πότε δηλαδή επιχείρησαν να ρίξουν 30 εκατομμύρια, στη συνέχεια 13 εκατομμύρια στην περιοχή, προκειμένου να αναπτυχθεί. Εμείς λοιπόν οι φορείς που αντιταχθήκαμε στη δημιουργία της δομής, είμαστε πάλι οι ίδιοι που ζητούμε να γίνει μια ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα ο Βόρειος Εύρος, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική περιοχή από το νότιο τμήμα. Και θεωρούμε ότι με αυτή την διοικητική διαίρεση θα έχουμε αυτό που ζητάει η περιοχή, δηλαδή τις ξεχωριστές τοπικές πολιτικές που θα οδηγήσουν την περιοχή μας από την κατάρρευση και από την υπανάπτυξη σε εκείνη την πορεία σιγά σιγά προς την ανάπτυξή της. Δεν θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν πιστεύουμε αυτό οι φορείς, όμως θα γίνει εκείνο το πλαίσιο ώστε σιγά σιγά και θεσμικά να αρχίσει να ανεβαίνει αυτή η περιοχή, γιατί η κατάρρευσή της δεν συμφέρει κανέναν, δεν συμφέρει τη χώρα πρώτα απ' όλα, γιατί ακριβώς ο Βόρειος Εύρος είναι από εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, που συνορεύει με μια εχθρική χώρα όπως είναι η Τουρκία, που συνορεύει με μια χώρα όπως είναι η Βουλγαρία, που είναι φορολογικά πολύ καλύτερη από εμάς. Και αν συνεχίσει αυτή η κατάρρευση αυτής της περιοχής, δεν ξέρω πού τελικά και σε λίγα χρόνια πώς θα ζούμε σε αυτή την περιοχή. Θέλουμε να ιδρύσουμε, θα προσπαθήσουμε να ιδρυθεί μια δεύτερη περιφερειακή ενότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο νομός, κύριε Ατζεμιδάκη. Μιλάμε για 220 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη να σας πω, νομίζω και για τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όχι και για τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς, αλλά και για τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όταν έχει ένα τόσο χιλιομετρικά μεγάλο έδαφος να δει. Δεν είναι εύκολα. Και εν πάση περιπτώσει, τι ζητάμε, δεν κατάλαβα. Γιατί εκτός από την ίδρυση της δεύτερης περιφερειακής ενότητας, ζητάμε κι άλλα, κύριε Ατζεμιδάκη. Ζητάμε αυτό που προανέφεραμε, το θέμα του ΦΠΑ, της φορολογίας κλπ. Ζητάμε τη ζωή μας πίσω, έλεος δηλαδή. Ζητάμε τα κεκτημένα, ζητάμε για το Θεό που ζούμε. Πού ζούμε! Σχετικά με το θέμα, τοποθέτηση στο ένα τσάνελ έκανε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης. Ενώ συμφωνούμε στη διεκδίκηση των ετοιμάτων για να ενισχυθεί η περιοχή μας, εγώ έχω πει και συντάσσονται πάρα πολύ μαζί μου ότι αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να πετύχουμε πρώτα την εξισορρόπηση αυτών των ανισορροπιών που υπάρχουν τόσο σε στελέχωση υπηρεσιών, σε ίδιες υπηρεσίες που λείπουν, σε προβλήματα χρηματοδοτήσεων, σε έργα αναπτυξιακά, και όταν πετύχουμε όλα αυτά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μόνο επικοινωνιακού τρόπου μια προβολή τέτοια, χωρίς να φέρνει άμεσο αποτέλεσμα.